Το ευρώ κατά τη γνώμη σας είναι νόμισμα των λαών της Ευρώπης ή είναι ένα νόμισμα που διευκολύνει τις τράπεζες και όχι μόνο τις γερμανικές και τις γαλλικές, πολλά okay. ομόλογα ελληνικά είναι στα χέρια γαλλικών τραπεζών, και αυστριακές και άλλες τράπεζες. Τι από τα δύο είναι, είναι νόμισμα των λαών ή είναι νόμισμα που διευκολύνει για περισσότερα δάνεια τελικά mm. της τράπεζας. Mm. But... Ah, bah, c'est clair que c'est la monnaie des banques européennes, avant tout, et la monnaie euh, des firmes transnationales européennes. Donc, à la vue de vous, la écoute ne va pas changer si elle ne change pas la notion et la culture des êtres européens Oui, de toute façon, je crois que les jours de l'euro sont comptés. Hein? Μαλλωρωσμένα, από έναν τέτοιο point of view, parce que moi je trouve ça très commode d'utiliser de des euros en Grèce, de ne pas avoir à changer. Mais je pense que ce système est condamné dans les mois qui viennent. Στου επόμενου μήνε, πώ το λέτε αυτό, Αν λέτε εσεί στου επόμενου μήνε, τότε λέτε στον Έλληνα αυτή τη στιγμή ότι ό,τι θυσία του λένε να κάνει, γιατί δεν το έχει καταλάβει και πολύ καλά, την κάνει ουσιαστικά στο βρόντο. Κάνει μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή πληρώνουμε για κάτι που ενδεχομένω καταραίει αύριο. Et là, nous la oui, oui, absolument. C'est pour ça que je pense que plus vite on en sortira, mieux ça vaudra pour tout le monde.